Μέρα σαν απτερώνονται οι ελπίδες εκατομμυρίων ασθενών σε όλο τον κόσμο από την είδηση ότι άρχισαν σε 7 χώρες οι κλινικές δοκιμές με το εμβόλιο mRNA της BioNTech κατά του καρκίνου του πνεύμονα, σχεδιασμένο να σκοτώνει τα καρκινικά κύτταρα και παράλληλα να εμποδίζει την επανεμφάνισή τους. Ένας 67χρονος Βρετανός που είχε τρέξει μαραθώνιο στην Αθήνα έλαβε την πρώτη από τις πολλές δόσεις που θα ακολουθήσουν. Ο Γιάννος Ρας έγινε ο πρώτος αποδέκτης ενός νέου πειραματικού εμβολίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τον οργανισμό του να καταπολεμήσει τον καρκίνο του πνεύμονα. How are you feeling, Janice? I feel pretty good. It was painless for me so far. Ο Ρας έλαβε 6 δόσεις του εμβολίου, κάθε μία από τις οποίες περιέχει γενετικό υλικό από διαφορετικά μέρη του όγκου που θα εκπαιδεύσουν 5 δισεκατομμύρια κύτταρα του ανασωπητικού του συστήματος να επιτεθούν στον καρκίνο. Ο Γιάννους θα λάβει δεκάδες ακόμα δόσεις μέσα στο χρόνο. Ο Ρας είναι πρώην μαραθωνοδρόμος με συμμετοχή και στον κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας, ενώ δήλωσε ότι έχει στόχο να τρέξει και στο μαραθώνιο του Λονδίνου σε 3 χρόνια. If I was 100th or first, it doesn't matter for me. Yeah, I believe it will help me and it will help other people if vaccine will go to production faster. Το εμβόλιο που αναπτύχθηκε από την BioNTech με την ονομασία BNT116 χρησιμοποιεί την ίδια τεχνολογία mRNA με το επιτυχημένο εμβόλιο για την COVID-19. Πρώιμες δοκιμές με παρόμοια εμβόλια έχουν δείξει ότι υπόσχονται μείωση του μεγέθους του όγκου και του κινδύνου υποτροπής. Chemotherapy acts as a cell poison, killing cells and unfortunately overspilling and giving us side effects because of that effect. An RNA vaccine introduces the cancer proteins to the immune cells, stimulating an immune response. Το νοσοκομείο University College London Hospital ξεκίνησε τη βρετανική φάση μιας παγκόσμιας δοκιμής με περίπου 130 ασθενείς με μη μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα να συμμετέχουν σε 6 νοσοκομεία του Ηνωμένου Βασιλείου. You've got 1.8 million deaths worldwide from lung cancer, and many happens in a developing country. So we hopefully we can start this sort of journey. Starting with our first generation mRNA vaccine, and we hope to roll it out to the rest of the world. Αυτή είναι η πρώτη δοκιμή του εμβολίου BioNTech σε ανθρώπους με στόχο τον εντοπισμό τυχόν σημαντικών παρενεργειών προτού μεγαλύτερες μελέτες σε ευρεία κλίμακα επιβεβαιώσουν την κλινική αποτελεσματικότητά του.